και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή. Θα σας πω, είναι εδώ στο NSTV. Τρίτη 11 Ιουνίου. Ιδιαίτερα θερμή ημέρα. Όπως πάντα, παρέα εδώ πέρα με τον Γιάννη Γιαννούλα από την εφημερίδα matchmoney.com. matchmoney.com.gr το site. Λέμε ότι έχουμε μάθει νεράκι να το λέμε. Και όπως έλεγαν και οι παλιοί, μιας και έχει ζέστη Χρήστο, να στέκεστε σε δροσερά και σκιερά μέρη, να πίνετε πολλούς χυμούς, πολλά υγρά γενικότερα. Πολλά υγρά γενικότερα, ναι. Γιατί όσο να είναι, βοηθάνε στην καταπολέμηση της ζέστης. Και όπως έλεγε μια ταινία, να θυμάσαι καλά, με τον αείμνηστο Σωτήρη Μουστάκα, ήλιος, κουφόβραση, καύσον. Εκπληκτικός γάτος, φανταστική ταινία. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο αύριο έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ή Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Μάτς το οποίο θα γίνει στο στάδιο της Κεφίλιας. Έχουμε να πούμε για, για τον Euro, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή στα γερμανικά γήπεδα. Έχουμε να πούμε για διάφορες επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται αύριο Τετάρτη. Αυτό το πενθήμερο ουσιαστικά που κρατάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο επιτυχίες. Έχουμε το χρυσό μεδάλιο του Μίλτου Τεντόγλου και το ασημένιο εχθές της Κατερίνας Στεφανίδη στο Αλμπέντι Κοντό. Το Μίλτος Τεντόγλου, οι τέσσερις πρώτες επιδόσεις του τελικού ήταν δικές του. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάρει και τα τρία μετάλλια ο Μίλτος. Γιατί πήγε δύο φορές 8.65, μία 8.49. Του έμεινε καημός όμως, ότι θα μπορούσε να ισοφαρίσει για ένα, για ένα εκατοστό δεν έφτασε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάπμαν. Και μάλιστα σε ερώτηση που του κάνανε στον Γιώργο Κουμάσκη, τον προπονητή του, λένε, σας έμεινε λέει μια γλυκό μικρή γεύση στο τέλος. Όχι, λέει, δεν κοιτάμε καθόλου τα ρεκόρ. Εμείς θέλουμε να είμαστε καλά, να παίρνουμε μετάλλια και να εμφανιστούμε λέει πανέτοιμοι στην Ολυμπιάδα. Φυσικά, πάντως και για τον Μίλτο Εντόγλου έλειπε αυτή η επίδοση, παρότι προφανώς είναι ο 10ος τίτλος του, είτε σε Παναευρωπαϊκό, είτε σε Παγκόσμιο, είτε σε Ολυμπιάδα, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε σε Παλκανικούς, διάφορα meeting. Είτε στα χρυσά meeting της Diamond League, αλλά του έλειπε μια σούπερ επίδοση. Την έκανε και πιστεύω ότι δεν είναι μακριά η μέρα που ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού που θα φτάσει το 70-80. Κοίτα, νομίζω ότι είναι ο αθλητής, όπως γνωρίζουμε εμείς μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά και αυτό που μετέφερε και ο κύριος Πομάσκι, είναι ότι πραγματικά ακολουθεί τα βήματα του Καρλ Λούις στα άλματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Καρλ Λούις είναι αυτός που κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι σήμερα. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι του Πάουελ. Ναι, αλλά το 95. Αυτό που έχει επιδόσει και η διάρκεια σε Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό είναι ο Καρλ Λούις με 4 διαδοχικά χρυσά μετάλλια. Αυτό. 94-96, ναι. Αλλά το παγκόσμιο ρεκόρ το είχε ο Πάουελ. Ακριβώς, το οποίο βέβαια κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα σπάσει. Ναι, που το είχε κάνει το 8.95 στο. Σε Σεούλ νομίζω ήταν. Όχι, στο παγκόσμιο του Τόκιο. Μπράβο. Απλά μπερδεύσατε στι ασιατικέ πόλει. Το 1990. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο προηγείται 1-0 τη Μάλτα. Σε φιλικό παιχνίδι που γίνεται σε αυστριακό έδαφο. Και να κάνουμε και λίγο πλάκα στον κόσμο. Σκόρερ ο Μπακασέτας με πέναλτι στο 7ο λεπτό. Να κάνουμε λίγο πλάκα στον κόσμο, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι δεν ξέρουμε αν θα πει ή αν θα πούμε ή όχι για την εθνική ομάδα. Εντάξει, επειδή είναι φιλικό σήμερα, έχει δώσει ένα φιλικό απέναντι στη Γερμανία, έχασε 2-1 στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ, αλλά και έχασε με γκολ στο 89-2-1 η εθνική. Εντάξει, ίσως είναι λίγο η πικρία που ξεκινάει σε τρεις ημέρες, ξεκινάει στα γερμανικά γήπεδα το Euro και η εθνική πάλι είναι εκτός. Και σε ένα διευρυμένο γύρο με 24 ομάδες από τις 53 εθνικές της Ευρώπης, σχεδόν οι μισές είναι στην τελική φάση και η δική μας εθνική είναι ξανά ακούσα, συμπληρώνει 10 χρόνια απουσίας από μεγάλη οργάνωση, είτε πρόκειται για Μουντιάλ, είτε πρόκειται. Βέβαια, ευελπιστούμε όλα αυτά να αλλάξουν από τη στιγμή που να πούμε για την ιστορία ότι στις πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο για τις επικείμενες εκλογές που θα γίνουν 22 Ιουλίου.
Αυτό είναι του Μάκη Γκαγκάτση, του πρώην αντιπροέδρου και εκτελεστικού διευθυντή της ΠΑΕΠΑΟΚ. Όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος, για αυτός ουσιαστικά που παίρνει το χρήσμα. Τώρα από εκεί πέρα κοιτάει ποιος θα είναι ο επόμενος που θα οδηγήσει στην εθνική ομάδα. Από αντί της εθνικής ομάδας, να δούμε αν επιτέλους να γίνει μια σωστή επιλογή. Υπάρχουν σκέψεις για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχουν σκέψεις επαναπροσέγγισης ίσως του Γκουστάβου Πογκέτ. Εντάξει, αυτό με τον Πογκέτ το βλέπω λίγο δύσκολο από ποια άποψη. Ότι έχουν υπάρξει δηλώσεις και από την μια πλευρά και από την άλλη που αφήνουν τέλος πάντων αφήνουν κάποια στίγματα, κάποια κατάλοιπα και κάποιες ρογμές και δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να αυτά τα τραύματα εντός εισαγωγικών να επουλωθούν τώρα σε μια νέα διοίκηση, ίσως να υπάρξει όντως αυτό που λες, να υπάρξει μια προσπάθεια παραπροσέγγισης, αλλά μέχρι να έχουμε τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας και να δούμε ποιες αποφάσεις θα πάρουν, η εθνική ομάδα θα πορεύεται με υπηρεσιακό τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ακριβώς. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ακολουθούν παιχνίδια από το Σεπτέμβριο και έπειτα για το Nations League. Για το Nations League, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ναι, καθώς έχουμε ανέβει κατηγορία. Και η εθνική είναι στην τρίτη κατηγορία. Θα δούμε. Το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι αποφάσεων και στο θέμα της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, σήμερα προτείνω να πάμε το σαν σήμερα τελευταίο. Ναι, θα το βάλουμε στο τέλος, γιατί υπάρχει η δισογραφία. Υπάρχει η δισογραφία πρώτα απ' όλα και από τον ελληνικό χώρο και από το διεθνή. Τι θα έλεγες λοιπόν να πηγαίναμε να δούμε λιγάκι τους ομίλους του Euro. Ένα Euro το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή με πρώτη αναμέτρηση Γερμανία-Σκωτία. Είναι στα γερμανικά γήπεδα. Και όπως πάντα η οικοδέσποινα είναι αυτή που ξεκινάει τα παιχνίδια. Εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα απόλυτο, αλλά τώρα είναι. Εντάξει, τώρα ήταν οι συνθήκες τέτοιες που. Πάνε και εμένα στο λέγαμε εμπορικό παιχνίδι. Εντάξει, είναι η Γερμανία μετά από κάποιες σεζόν, μετά από κάποιες διοργανώσεις απογοητεύσεων, είναι στο γύρο που διοργανώνει η ίδια, θέλει προφανώς και θέλει τη διάκριση και την Παρασκευή δίνει την έναρξη στο τουρνουά. Με αντίπαλο την Σκωτία. Μάτς για τον πρώτο όμιλο. Είναι μάτς για τον πρώτο όμιλο. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, για τον πρώτο όμιλο επίσης, στις 4 θα έχουμε το παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ελβετία. Και στις 7 για τον β' όμιλο, ένα πολύ πολύ δύσκολο όμιλο, με την παρουσία της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κροατίας και της Αλβανίας. Και της Αλβανίας. Η Ισπανία μπορεί θεωρητικά να είναι το φαβορί για την πρώτη θέση. Ωστόσο, έχουμε την Κροατία της τρίτης θέσης του Μουντιάλου του 18 και της δεύτερης θέσης μάλλον του Μουντιάλου του 18 και της τρίτης θέσης του Μουντιάλου του 22 στο Κατάρ και όμως φυσικά και την Ιταλία που είναι η κάτοχος του τροπέου που μπορεί να δείχνει αποδυναμωμένη αλλά δεν πάνε να είναι κάτοχος και φυσικά είναι πάντα υπολογίσιμη. Τα παιχνίδια είναι στις 7 το Σάββατο Ισπανία-Κροατία και στις 10 Ιταλία-Αλβανία. Βέβαια, κανένας δεν πρέπει να βγάζει από το κάδρο την Αλβανία η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον όμιλο. Ναι. Ακόμα και τον ρόλο του ρυθμιστή. Στη λογική, ναι, στη λογική ότι μπορεί να κόψει βαθμούς από όλους και να κάνει ζημιά εντός εισαγωγικών και μην ξεχνάμε ότι για το Ιταλία-Αλβανία, για παράδειγμα, που είναι το παιχνίδι της πρεμιέρας στον. Ένα από τα παιχνίδια της πρεμιέρας στον Β' Όμιλο στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας είναι 11 παίκτες που παίζουν στο καμπιονάτο, παίζουν στην Ιταλία. Ακριβώς. Και λίγο πολύ γνωρίζονται και δεν θα έχουν αυτό που λέμε το κόμπλεξ, το φόβο. Το άγχος του προτάρει πολλές φορές σε αυτές τις διοργανώσεις. Το δέος, το outsider. Θα είναι παίκτες που τους έχουν αντιμετωπίσει και στο ιταλικό πρωτάθλημα και δεν θα έχουν κάποιο φόβο εναντίον τους. Και μπορούν να πάρουν προφανώς αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτά για τον Β' όμιλο, να πούμε τάχει μια και το πιάσαμε τα επόμενα. Ναι, γιατί θέλω να δώσουμε βάση σήμερα στο Euro. Την Κυριακή για τον τρίτο όμιλο είναι στις 7 Σλοβενία-Δανία και στις 10 Σερβία-Αγγλία.
Ακριβώς. Με ένας όμιλος με ελληνικό ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Ναι, καθώς έχει... αγωνίζονται παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Σε Σλοβενία και Σερβία. Ακριβώς. Ενώ για τον και κάτω... πολύ πιθανό και Δανία, λέω με το Braithwaite που ακούγεται για τον Πάοκ. Για τον Πάοκ, ναι. Και στις... όχι, ο Braithwaite, να σε προλάβω, είναι εκτός αποστολής. Αποκλείστηκε από την αποστολή της Εθνικής Δανίας. Και συμμετέχει κανονικά με την Εσπανιόλ στα μπαράζ ανόδου από τη Σεγούντα στην Πριμέρα Διβιζιόν στην Εσπανία. Από εκεί θα εξαρτηθεί και αν θα μπορέσει να πάρει μεταγραφή ή όχι. Προφανώς. Και για τον τέταρτο όμιλο, στις 4, μιλάμε πάντα για την Κυριακή, είναι το Πολωνία-Ολλανδία. Και προχωράμε τη Δευτέρα, για τον τέταρτο όμιλο πάντα στις 10, Αυστρία-Γαλλία. Και για τον πέμπτο όμιλο, 4, Ρουμανία-Ουκρανία και 7, Βέλγιο εναντίον Σλοβακίας. Και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής των 6 ομίλων, κλείνουμε τον 6ο όμιλο προφανώς, στην 3η, Τουρκία-Γεωργία στις 4, στις 7 και Πορτογαλία-Τσεχία στις 10. Αυτό είναι το πανόραμα του Euro της πρώτης αγωνιστικής. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι λαμβάνοντας υπόψη τον κάθε όμιλο πώς είναι χτισμένος, θα έλεγα ότι υπάρχουν φαβοροί σε κάποιους ομίλους και αναφέρομαι κυρίως στον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου η Ολλανδία και η Γαλλία έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι σε Πολωνία και Αυστρία. Ενώ η Εθνική μόλις σημείωσε και δεύτερο γκολ, ωραίο γκολ με τον Χρήστο Τζόλι από πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 15, Μάλτα-Ελλάδα 2-0-2. Στον πέμπτο όμιλο πάλι βλέπω το Βέλγιο να είναι θεωρητικά το φαβορί του ομίλου απέναντι σε Σλοβακία, Ρουμανία και Ουκρανία. Το Βέλγιο είναι μια ομάδα και έμπειρη και με προσωπικότητες που δεν το περιμέναμε, μάλλον το περιμέναμε σε προηγούμενες διοργανώσεις, είτε ήταν Μουντιάλ είτε Euro, δεν τα πήγε καλά. Ήταν μια ομάδα ίσως... η οποία πραγματικά ήταν χτισμένη για πολύ καλύτερα πράγματα. Φυσικά. Δεν κατάφερε όμως να διακριθεί, μένοντας είτε στους πολυμουτιατικούς είτε στους συμμετελικούς, μένοντας εκτός. Ποιος ξέρει τώρα που δεν το πολύ υπολογίζουν, ίσως μήπως κάνει ζημίες. Να κάνει τη διάκριση, να πετύχει τη διάκριση. Στον έκτο όμιλο νομίζω ότι τα πρωτεία τα έχει η Πορτογαλία. Φυσικά. Από εκεί πέρα σίγουρα είναι ένα όμιλος. Με τον Χριστιάνο Ρονάλντο να κάνει ένα σπουδαίο ρεκόρ, να είναι το έκτο Euro το οποίο θα λάβει συμμετοχή και φυσικά είναι κάτι που δεν το έχει πετύχει κανείς. Τώρα για Τουρκία, Γεωργία και Τσεχία νομίζω ότι είναι τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Με περισσότερες πιθανότητες θα έβαλα από την Τουρκία. Ακριβώς λόγω περισσότερο εμπειρίας. Η οποία έχει πολύ καλά προβληματικά. Αλλά και η Τσεχία είναι ομάδα υπολογίσιμη. Πρέπει να πούμε ότι στην επόμενη φάση προκρίνονται και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες. Οπότε κάποιες ομάδες μπορεί να έχουν την ευκαιρία, κάποιες τέσσερις από τις έξι ομάδες που θα βγουν τρίτες θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν ως επιλαχούσες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πρώτους τρεις ομίλους, νομίζω ότι η Γερμανία και λόγω της ως οικοδέσποινα έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την πρώτη φάση του θεσμού. Η Ισπανία με την Ιταλία θα κονταχτυπηθούν στο δεύτερο όμιλο και η Κροατία ακολουθεί κατά πόδας και θα γίνει ένας όμιλος φωτιά. Είναι ένας όμιλος φωτιά και ειδικά η Κροατία που έχει ένα σίγουρο. Που ίσως κάποιοι δεν την υπολόγιζαν, προέρχεται από εξαιρετική προετοιμασία και έχει ένα κορμό βασικά ίδιο με πολύ λίγες προσταφαιρέσεις. Είναι παίχτες που παίζουν χρόνια μεταξύ τους, έχουν προσωπικότητα στη μεσαία γραμμή, Μόντριτς, Κόβατσιτς, Μπρόζοβιτς, Πέρισιτς, επίθεση, ο Πέρισιτς, ο Βίντα πίσω στην άμυνα, ο Βίντα που τον ξέρουμε από την θητεία του στην ΑΕΚ, είναι μια ομάδα πλήρης και έκανε φοβερή πρόβα τζενεράλε το Σάββατο νικώντας την Πορτογαλία σε φιλικό, σε πορτογαλικό έδαφος με 2-1, δείχνοντας ότι είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια βέβαια τα οποία... Είναι ικανή για μεγάλα πράγματα και μπορεί σε Euro να μην έχει καμία διάκριση, δηλαδή έχει φτάσει μια φορά σωστά προημιτελικά. Ίσως τώρα να είναι η σωστή διοργάνωση, η σωστή στιγμή. Πάντως, αν λάβουμε υπόψη μας τα προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης διοργανώσης, πάντα βρίσκουμε ένα outsider, δηλαδή όπως το 4 ήταν η εθνική μας ομάδα, το 92 ήταν η Δανία τότε που είχε πάει τρένο
κατακτούντας το τρόπο. Σίγουρα, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο μαύρο άλογο που μπορεί να κάνει τη... Τώρα βέβαια θα μου πείτε ότι από αυτές τις ομάδες που βλέπουμε ποιες μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Αφήνω ένα περιθώριο τέτοιο στο Βέλγιο και την Κροατία. Να αποτελέσουν δηλαδή τις ομάδες που θα αποτελέσουν την ευχάριστη έκπληξη. Είναι ομάδες υπολογίσιμες, βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε και τα... Βέβαια, τα δρόματα στη φάση των 16, γιατί όσο να είναι... Και όχι μόνο, θα δούμε και ποιες ομάδες πραγματικά είναι έτοιμες, πέρα από των απουσιών που θα έχουν λόγω τραυματισμών. Ήδη θα τα πούμε και πιο κάτω στην εκπομπή, υπάρχουν ομάδες οι οποίες αλλώς είχαν σχεδιάσει την συμμετοχή τους αυτή στο Euro και αλλώς τους έρχεται. Σίγουρα είναι τραυματισμοί που ακόμα και τελευταία στιγμή, όπως στην Ολλανδία ο Κοπ Μάινερς, που είχε έξω τη σεζόν με την κάτω από φέτος του Europa League την Αταλάντα. Είναι παίκτες που έστω και την τελευταία στιγμή κάνουν την διοργάνωση και αφήνουν από δυναμώνουν τις ομάδες τους. Ακριβώς. Σίγουρα ένας επίσης όμιλος που θα αποτελέσει ερωτηματικό είναι ο τρίτος, μεταξύ Σλοβενίας, Δανίας, Σερβίας και Αγγλίας. Οι Άγγλοι έχουν την εμπειρία και των τελευταίων διοργανώσεων σε Euro και Mundial που μπορούν να πάνε μέχρι τελικό, αλλά με να δούμε τι είναι στο μυαλό του Gareth Southgate. Επειδή ξέρω ότι είσαι αγγλόφιλος. Ακριβώς. Και πάρα πολύ αγγλόφιλος, δεν ξέρω ότι η Αγγλία ίσως θα βρει πάλι έναν τρόπο να καταφέρει να αποκλειστεί. Ψάχνω να δω ποιος θα είναι ο αποδιοπομπέος τράγος αυτή τη φορά. Και να πω κάτι χαρακτηριολογώντας, ότι σε ένα αφιέρωμα που είχε ο Guardian στο Euro παρουσιάζει τις ομάδες μία-μία στην ιστοσελίδα και στο θέμα της Αγγλίας είχε το θέμα σε ενότητες, οι παίκτες, ο προπονητής, το κλίμα, το αστέρι κλπ. Και είχε μια ενότητα που λέει τι θα... Αβαντάζ ή δεζαβαντάζ. Όχι, τι πιστεύουμε ότι θα γίνει, μάλλον τι θέλουμε εμείς να γίνει. Και λέει, ξέρω εγώ, να πάρουμε το κύπελλο με σουτ του Χάρι Κέιν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα του τελικού. Αλλά και στη δεύτερη ενότητα ήταν τι θα γίνει στην πραγματικότητα. Και λέει, πάλι θα βρούμε κάποιο τρόπο για να αποκλειστούμε. Θα έρθει η Πολωνία για παράδειγμα, πάλι στην παράταση και θα πάρει τη νίκη. Πάλι θα βρούμε έναν τρόπο να αποκλειστούμε. Αυτή ήταν η... Ειλικρινά είναι μια ομάδα η οποία δεν ξέρει τι σου ξημερώνει την Αγγλία. Μπορεί δηλαδή από τη μία να πάει τρένο στον τελικό και από την άλλη να αποκλειστεί από μια ομάδα τύπου Γεωργίας, τύπου Πολωνίας. Μην ξεχνάς ότι η Αγγλία έχει αποκλειστεί από την Ισλανδία, από την οποία έχασε σε φιλικό... Ακριβώς, και προχθές. Σε αγγλικό έδαφο. Από Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει αποκλειστεί με χίλιους τρόπους. Με χίλιους τρόπους. Σε πέναλτι, παρατάσεις... Έχει χάσει τον τελικό τον πρόσφατο του Euro του 2020 από την Ιταλία στο Wembley στα πέναλτι. Ναι. Με παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαν να σουτάρουν... Αστοχώντας τα τρία τελευταία πέναλτι. Γενικώς η Αγγλία πάντα βρίσκει τον πιο εφάνταστο τρόπο. Πάντως και σε αυτό το θέμα του Guardian, που σου είπα πριν, τώρα θυμήθηκα την αποστροφή, έλεγε ότι πάλι θα βρούμε έναν εφάνταστο τρόπο για να αποκλειστούμε. Λογικά στα πέναλτι, λέει. Εντάξει, εγώ περίμενα να υπάρχουν, για παράδειγμα, πώς είναι σε όλες τις ομάδες αυτό που είπαμε χαρακτηριστικά και να έχει 11 ερωτηματικά. Και να πει ποιος θα σκοράρει, πότε θα σκοράρει και γιατί θα σκοράρει. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ο τρίτος όμιλος έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν οι τρεις Σλοβαίνοι του Παναθηναϊκού, Τσέριν, Βέρμπιτ και Σπόρα. Υπάρχουν Σέρβοι, Μαξίμοβιτ, το νέο αστέρι του Παναθηναϊκού και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτ. Υπάρχουν γενικότερα ενδιαφέρον πολλών ελληνικών ομάδων για παίκτες από τη Σερβία. Μια ομάδα που κοιτάει πολύ Σέρβιους είναι Ολυμπιακός. Και γενικότερα είναι ένας όμιλος πραγματικά με ερωτηματικό. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή τι μπορεί να γίνει από πλευράς Αγγλίας. Είναι ανοιχτός όμιλος, γιατί είναι, όπως είπες, και η Αγγλία, η οποία σε στιγματικό επίπεδο γίνεται πρώτη φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου. Βέβαια, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση.
Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα και κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες ουσιαστικά ειδήσεις των ομάδων. Ήδη ο παίκτης ο οποίος θα χάσει την πρεμιέρα είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από πλευράς Πολωνίας, καθώς τραυματίστηκε. Υπήρχαν φόβοι βέβαια και για τον Κάραλ Σιντέρσκι, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, γιατί και αυτός είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό. Και είναι της Ελλάδας, Βερόνα. Και μένει να δούμε τώρα βέβαια κατά πόσο θα μπορέσει να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που θέλει η ομάδα της Πολωνίας, σε έναν, θα λέγαμε, περίεργο όμιλο. Από την άλλη, νοκάουτ από τον Euro τέθηκε ο Λουκ Ντε Γιόγκ, ο Φρέντι Ντε Γιόγκ, συγγνώμη, ο παίκτης Μπαρτσελόνα και της Ολλανδίας. Μια σημαντική απουσία για τους Οράνιε. Όπως και ο Μάινερς που ανέφερε νωρίτερα από τον παίκτη της Αταλάντα. Καταλαβαίνει κάποιος ότι ο Κούμαν είναι σαν αναμένα κάρβουνα, γιατί σου λέει πάνω που είχα στηρίξει ένα πλάνο, ξαφνικά πρέπει να το αναδιοργανώσω για να δω τι μπορώ να πετύχω. Ενώ μιας και είπες, και μιας και μιλάς τώρα για, για τους παίκτες που χάνουν το Euro, είδες τι συνέβη με έναν μέσο της Τσεχίας, τον Μίχαλ Σαντίλεκ, ο οποίος θα χάσει το Euro, καθώς έπεσε από το ποδήλατό του και έσπασε το πόδι του. Αυτό μου θυμίζει παλαιότερα. Σαντιάγο Κανιθάρα. Αυτό ήθελα να σου πω. Στην Βαγκέρα που ξυριζόταν. Ξυριζόταν και έφυγε το after save και του έκοψε τον αχίλιο. Δεν θυμάμαι κάτι. Είχε πάθει μια. Νομίζω στο χέρι κάτι είχε. Ναι, είχε πάθει μια πολύ σοβαρή ζημιά και είχε χάσει το Μουντιάλ ή το Euro. Νομίζω. Μουντιάλ. Απ' την άλλη, εσύ ανέφερες νωρίτερα για τον Guardian και τις προβλέψεις ουσιαστικά των τριών λεονταριών. Τώρα έχουμε τη δήλωση του Gareth Southgate, ο οποίος λέει: εάν δεν κατακτήσουμε τον Euro, πιθανότητα δεν θα συνεχίσουμε στο Παγκόσμιο Εθνικής Αγγλίας. Δεν μας είπε κάτι νεότερο. Ήμαρτον, δηλαδή. Ούτε μας είχαν σοφότερο σε αυτή τη δήλωση. Ήμαρτον, έχει, νομίζω είναι πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη μεγάλη. Είναι πριν είναι η τρίτη μεγάλη. Η τρίτη μεγάλη διοργάνωση. Για τον Southgate. Μουντιάλ και Euro, οπότε κάποια στιγμή. Στη μία τρίτη θέση, στην άλλη τελικό τέταρτη θέση, τώρα νομίζω ότι πρέπει. 3-2-1, όπως το παλιό του Αντένα. Ακριβώς, το παιχνίδι είναι το ωραίο. Στα φιλικά που είχαμε, η Ολλανδία έδειξε με τα 4 γκολ που πέτυχε απέναντι στην. Σταμάτησα. Όχι, αν το περιμένω, θα σου πω για να μην κάνω κανένα λάθος. Η Ολλανδία, η οποία έπαιξε είπαμε για την Ισλανδία που νίξε την Αγγλία 1-0 στο Wembley και έχω την εντύπωση ότι ήταν με την Ανδόρα το παιχνίδι της Ολλανδίας. Δεν το θυμάμαι, να μην πω ψέματα. Νίξε 4-0 με πολλούς πρωταγωνιστές, ένας εξ αυτών ήταν και ο Φαν Ντάικ, ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ. Μια Ολλανδία όμως η οποία πάντα προβληματίζει, δεν ξέρω γιατί. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας αυτής της ομάδας, που εκεί που λες ότι είναι φαβορή για να πάει ψηλά, κάτι γίνεται για αυτήν σαν την Αγγλία. Ενώ πάντα έχει καλό υλικό. Σίγουρα, αλλά εντάξει, ποιος θα πρωτοκερδίσει τώρα. Είναι πολλές ομάδες και ποιος θα ένας θα κερδίσει. Οπότε δημιουργούνται πάντα ιστορίες αυτών που θα μείνουν εκτός ημιτελικών, εκτός τελικού, εκτός προημιτελικών. Καλά, μην δούμε και καμία έκπληξη από το πρώτο γύρο. Δηλαδή, ναι. Όπως είχε συμβεί με τη Γαλλία στο Μουντιάλ της Αφρικής, ναι. Που είχε μείνει εκτός. Εν τω μεταξύ, η Ολλανδία είναι χειρότερη από τους Άγγλους σε διαδικασίες πέναλτι στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουν ακόμα χειρότερο ποσοστό από τους ΣΕΙΤΕΣ στα πέναλτι από τους Άγγλους, επειδή έφτιαξε ένα θέμα τώρα για την εφημερίδα. Φυσικά ξέρετε ότι μπαίνετε μέσα, διαβάζετε match money. Έφτιαξε ένα θέμα για την εφημερίδα και το οποίο θα δημοσιευτεί στο περιοδικό που ετοιμάσαμε για το Euro και το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή. Το οποίο θα είναι ένθετο ή. Θα είναι ένθετο. Δεν πιστεύω να βάζατε τίποτα έξτρα με ένα 50. Όχι. Όσο πληρώνει ο κόσμος, τόσο θα πληρώσει και για την ειδική έκδοση της εφημερίδας, για το περιοδικό. Και τέλος πάντων, ετοίμασα αυτό το θέμα για το περιοδικό του Match Money και
Οι Ολλανδοί έχουν σε Euro, σε τελικές φάσεις, έχουν σε 5 φορές που βρέθηκαν σε διαδικασία απέναντι, έχουν κερδίσει μόνο τη μία. Και έχουν επίσης, έχουν σε άλλες 4 περιπτώσεις σε Μουντιάλ, έχουν κερδίσει πάλι τη μία φορά, οπότε είναι ακόμα χειρότεροι από τους Άγγλους σε διαδικασίες πέναντι. Σίγουρα, και κανένας δεν ξεχνάει και τον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία, που όντας καλύτερη ομάδα τότε, με παίκτες όπως ο Φαν Πέρσι, ο Σνάιντερ, είχαν κερδίσει τον τελικό στην παράταση από την... Πες το ναι, το Δεκάρι, ο Ρόμπεν. Τώρα εν τω μεταξύ διαβάζουμε ότι αμφίβολος είναι για την πρεμιέρα της Σκωτίας κοντά στη Γερμανία ο Ρόμπερτσον, ο οποίος έχει αυτός προβλήματα τραυματισμού και μάλιστα αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση των Highlanders της ομάδας Σκωτίας. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο πάρα πολλοί τραυματισμοί σε αυτό το Euro και νομίζω ότι είναι και κατ' επέκταση μετά και στους συλλόγους αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι το καλεντάρι είναι τρομερά φορτωμένο για όλες τις ομάδες. Πόσο μάλλον που από τις 20-21 του μήνα θα έχουμε και το Copa America, το οποίο θα προβληθεί και στη χώρα μας. Είναι και το Copa America, επίσης μια διοργάνωση με τρομερό ενδιαφέρον, που έχει φανατικούς υποστηρικτές και στη χώρα μας. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού, ναι, τουλάχιστον μέχρι τις 14-15 Ιουλίου, ναι, πίτσα, σουβλάκια, μπύρες, popcorn κτλ. Και είναι ωραία συγκυρία, διότι και λόγω της διαφοράς ώρας, με το που θα τελειώνεις Euro, προλαβαίνεις να κάνεις ένα μπανάκι και συνεχίζεις με Copa America. Ακριβώς, 3 η ώρα είναι τα παιχνίδια τα περισσότερα. Ναι, πηγαίνει... Euro, να πούμε Euro ότι τη διοργάνωση την έχει η ΕΡΤ, ενώ στο Copa America τα δικαιώματα τα πήρε ο Antenna. Και το Antenna Plus. Antenna Plus κατ' επέκταση, ναι. Πάντως, να πούμε, μιας που λέγαμε για τις αποστολές των ομάδων, ότι στην Αγγλία ο Tom Heaton θα ακολουθήσει την αποστολή της εθνικής του ομάδας. Μιλάμε για τον τερματοφύλακα της Manchester United, ένας τύπος ο οποίος πραγματικά δεν είναι πάντα στις αποστολές. Αυτή τη φορά όμως... Αυτό το πρόβλημα το έχει πάντα η Αγγλία από τους τερματοφύλακες, γιατί η πλειονότητα επιστρέφεται ξένους. Ακριβώς, και το βλέπουμε ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Της Premier League, η πλειονότητα... Με Βραζιλιάνους ή άλλων... Η πλειονότητα επιστρέφεται ξένους και... Βλέπεις ότι για να συμπληρωθεί η αποστολή, έχουμε δει σε προηγούμενες διοργανώσεις ο τρίτος να παίζει, να είναι βασικός ομάδα Championship και να μην είναι σε ομάδα. Ή αντίστοιχα να είναι ο τερματοφύλακας της ΚΑΠΑ 19. Ή να είναι ο δεύτερος ή τρίτος. Είναι ο τερματοφύλακας, όπως καλή ώρα τώρα ο Pickford, που είναι της Everton, η οποία Everton τα τελευταία χρόνια μάχεται για να μείνει στην κατηγορία. Ακριβώς. Και δεν είναι ομάδα πρωταγωνιστή, αυτό θέλω να πω. Και όμως ο Pickford είναι από τους πιο σταθερούς. Και είναι και πάρα πολύ καλός. Και μάλιστα είναι πολύ καλύτερος στην Εθνική Αγγλίας παρά στην Εύερτον. Ναι. Και είναι και πολύ καλός τερματοφύλακας. Αλλά εφόσον οι πρώτες, είναι ιδιαιτερότητα. Εφόσον οι πρώτες ομάδες χρησιμοποιούν ξένους, αναγκαστικά ο εκάστοτε εκλέκτορας θα πρέπει να πάει βαθιά, να ψάξει βαθιά την λίστα, την βαθμολογία και να. Και να κάνει τις επιλογές. Είχαμε και ένα μήνυμα του πρίγκιπα Γουίλιαμ προς τους παίκτες, για να τους ενθαρρύνει λιγάκι όσον αφορά αυτή την αποστολή. Ένα δύσκολο έργο για τα τρία λεοντάρια, τα οποία μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βιβλίο εδώ και λίγες μέρες από ελληνικό εκδοτικό οίκο. Η ιστορία λέει των τριών λονταριών, το οποίο σύντομα θα λάβω στα χέρια μου. Εντάξει, μετά έχουμε ξαναπεί για το πάθος. Να πούμε ένα φιλικό το οποίο έγινε χθες Γαλλία-Καναδάς 0-0, σε ένα μάτι το οποίο και οι δύο ομάδες δεν έδειξαν τίποτα ιδιαίτερο. Η Γαλλία, θα λέγαμε, έκανε προπόνηση περισσότερο, να δοκιμάσει κάποια σχήματα σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτά τα φιλικά, εγώ... Γιατί και ο Καναδάς στην πρεμιέρα του Copa America θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ναι. Τώρα αυτά τα φιλικά είναι και δίκοπο μαχαίρι για τις ομάδες. Δηλαδή, λες τώρα Γαλλία-Καναδάς 0-0. Και είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και τελευταίο φιλικό φοβάσαι μην χτυπήσεις, μην τραυματιστείς και χάσεις
θέλεις από την άλλη να αποκατολίσει λίγο το... με τις περιπτώσεις των Ολλανδών. Είναι δικό μου μαχαίρι, δηλαδή. Από την μια θέλεις να κρύψεις κάποια... Δεν θέλεις να κρύψεις τίποτα, Χρήστο, δεν θέλεις να κρύψεις τίποτα, απόλυτος τίποτα. Όλοι γνωρίζονται με όλους, δεν είναι θέμα τι θέλεις να κρύψεις. Τι να κρύψεις, τον Εμπαπέ ή τον Κριεσμάν. Ναι, ένα σου βγει ο Τεό Ερναντές, για να λες η ίδια αποκάλυψη. Να κρύψω τον Γκολό Μουάνι, τον ξέρουμε. Ή τον Μάρκους Τουράμ της Ίντερ. Είναι γνωστή ότι δεν... Ακριβώς, και είναι παγκόσμιας κλάσης, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Και δεν έχεις να κρύψεις κάτι, δεν είναι όπως τα παλιότερες διοργανώσεις που δεν υπήρχε αυτή η υπερπαρακολούθηση αγώνων και περίμενες την διοργάνωση για να δεις κάποιους νέους παίκτες και έβγαιναν και εκπλήξεις, έβγαιναν και φιντάνια και παίκτες που αργότερα έκαναν καριέρα σε ευρωπαϊκές ομάδες. Τώρα πλέον σχεδόν τα ξέρεις όλα. Και τα βλέπεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μπαίνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσω ίντερνετ και βλέπεις. Δεν υπάρχει κάποια έκπληξη. Οπότε, αν ήταν στο χέρι μου, θα απαγόρευα και τα φιλικά. Δηλαδή, αυτό ακριβώς από τον λόγο του κινδύνου, της πιθανότητας να υπάρξει κάποιος τραυματισμός και να χάσει τη διοργάνωση. Έτσι. Και μάλιστα, μιας που αναφέρες το θέμα των τραυματισμών, τραυματισμό έχει και η ελληνική ομάδα. Στο φιλικό με τη Γερμανία, καθώς τραυματίστηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον νόμο και για τις επόμενες δύο εβδομάδες θα αφορά ειδικό ναύτικα. Φυσικά, είναι κρίμα για επειδή τραυματίστηκε σε ένα φιλικό παιχνίδι, να χάσει τη διοργάνωση με την εθνική σου ομάδα. Μια διοργάνωση που την περιμένεις και 4 χρόνια, έτσι. Ακριβώς, δεν είναι... Ή 2 ή 4. Και να πω ότι τραυματίστηκε σε ένα παιχνίδι της ομάδας σου, που και πάλι ναι. Λες okay, ναι. Όχι, μα εκεί τραυματίστηκα σε ένα παιχνίδι της ομάδας μου, τελείωσε. Τα έδωσα όλα για την ομάδα μου, χτύπησα. Αλλά τώρα σε ένα φιλικό... Που λες καλύτερα να μην πήγαινα. Είναι κρίμα. Να σου πω, ποιες ομάδες εσύ βλέπεις να πηγαίνουν μακριά? Εγώ βλέπω τη Γαλλία, μιας και το είπες, είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να κατεβάσει και 2 και 3. Η Γαλλία νομίζω ότι είναι μέχρι στιγμής η πιο υπερπλήρης ομάδα, είναι σε κάθε θέση. Είναι πλήρης, έχει σε κάθε θέση, έχει τρομερό υλικό, έχει προσωπικότητες. Και το ωραίο ποιο είναι ότι συνεχώς βγάζει ταλέντα. Ναι, δεν είναι δηλαδή στάσιμη και να πεις, αμάν τώρα δεν έχει τίποτα, μήπως και μπορέσει την επόμενη διοργάνωση που μπορεί να είναι το Μουντιάλ, μπορεί να είναι κάποια άλλη, να δούμε κάποιο νέο παιχνίδι. Βγάζει συνεχώς. Και βγάζει 3 και 4 και 5 ταλέντα. Φυσικά. Φυσικά είναι μια ομάδα πληρέστατη. Είναι μια ομάδα πληρέστατη που μπορεί να, όπως είπαμε, να εμφανίσει και 2 και 3. Και η δεύτερη ομάδα της Γαλλίας θα μπορούσε άνετα να είναι... Να παίξει Γαλλία, ένα Γαλλία-2 στο τελικό. Γαλλία-2 με δική της αποστολή, με πάρα πολύ καλό παιχτών. Τώρα δεν ξέρω για τη Γερμανία κατά πόσο μπορεί να πάει, λόγω και εντοπιότητας να πάει ψηλά. Η Γερμανία πρέπει να την περιμένουμε, εντάξει, σίγουρα η έδρα παίζει κάποιο ρόλο, αλλά επειδή η Γερμανία έχει κάνει κάποιες διαδοχικές διοργανώσεις, τις οποίες δεν έχει πάει καλά, και στο Μουντιάλ και στο Euro που είχαν... Υπάρχει δυνατή και το θέμα με τους προπονητές πλέον, μια με τον Nagelsmann, μια με τον Hansi Flick, λίγο πολύ αλλάζουν κάθε λίγο και λιγάκι αυτοί οι προπονητές. Χάνεται λιγάκι η συνοχή της ομάδας. Βλέπεις και παίκτες οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει στο απόγειο της καριέρας τους και σου λέει, θέλω να παίξω τελευταία διοργάνωση, μπας και κάνω κάτι καλό, να τιμήσω τη χώρα μου και. Βλέπεις δηλαδή το Μίνια. Βλέπεις τον Γκνάμπρι, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος δεν θα παίξει. Νομίζω είναι τραυματίας αυτό. Βλέπεις τον Κίμιχ, ο οποίος τα βάζει με τον προπονητή του στο σύλλογό του και λέει ότι αυτά, δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο, θα είμαι στην πάγκη ή αν θα είμαι αλλού. Κάθε εθνική ομάδα κάνει τους κύκλους της, έτσι. Σίγουρα, κάθε ομάδα κάνει κύκλους σταθερή. Μην ξεχνάς ότι η Γερμανία με αφετηρία το Μουντιάλ που είχε διοργανώσει η ίδια το 6, το 8 έφτασε στο τελικό του Euro, το 10 επίσης πήγε καλά. Το 12 πάλι στο Euro διακρίθηκε, το 14 πήρε το Μουντιάλ.
και στο Euro του 16 νομίζω και προχωρήσει μέχρι τα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα, γιατί είναι και αυτό που είπες πριν, ότι η Γερμανία διατηρούσε ένα κορμό ο οποίος σιγά σιγά είναι γερασμένος, δεν έβγαλε παίκτες από πίσω και το πλήρωσε. Ακριβώς, κάτι το οποίο ξεκινάει να το κάνει τώρα σιγά σιγά. Ναι, προσπαθώντας να βγάλει νέο υλικό και κάθε χώρα έχει τους κύκλους της. Σίγουρα δεν μπορεί να... Δεν μπορεί να είσαι όπως πάντα... και η Ισπανία για παράδειγμα. Όπως και η Ισπανία... Αν δεν έκανε εκείνο το ξέσπασμα με τα τρία συνεχόμενα... Δεν ξεχνάς, 8 Euro, 10 Μουντιάλ, 12 Euro. Ακριβώς. Αν δεν έκανε αυτό, θα ήταν ακόμα και θα λέγαμε ότι η καλή φουρνιά της Ισπανίας ήταν τη δεκαετία 80 π.χ. ή 90. Και θα έχει ακόμα την ετικέτα του Λούζερ. Πάντως ναι, θα δούμε τώρα ποια εθνική ομάδα θα μπορέσει να... Πάντως εγώ θέλω να πιστεύω ότι μπροστά. Μια ομάδα η οποία δεν την υπολογίζουμε καθόλου μπορεί να μπει σφήνα και να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Σίγουρα. Γι' αυτό καλό θα είναι να μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα. Ναι, μπορεί να είναι η Κροατία την οποία την υπολογίζω εγώ πάρα πολύ. Μπορεί να είναι. Το Βέλγιο. Μπορεί να είναι πάλι μια και είπε η Ολλανδία. Πάλι. Να... Μπορεί να πάει και η Δανία ψηλά. Γιατί και αυτή έχει δείξει ότι πάντα πάει μέχρι πρώιμη τελικά. Ναι. Θα δούμε. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Είπαμε για το γύρο, πάμε να δούμε λιγάκι και τα εγχώρια, καθώς είχαμε αλλαγή σκητάλης μετά από πολλά χρόνια στην διοίκηση της ΑΕΚ. Με τον Δημήτρη Μελισσανίδη να παραδίδει πλέον τη σκητάλη, αλλαγή κλειδιών, εγώ θα το χαρακτήριζα, προς τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο. Ναι, τον γνωστό εφοπλιστή. Την Σίτζετ, την ναι. Και είναι κανένα κομμάτι του τουρισμού, θα έλεγα εγώ. Ναι, και ήταν μια ευνηδιαστική... Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το είχε ψάξει. Υπήρχε ως φήμη ότι στην ΑΕΚ υπάρχουν κάποιες διεργασίες για την επόμενη ημέρα. Και αυτό λόγω ηλικίας και υγείας. Ναι, αλλά η ανακοίνωση του Δημήτρη Μελισσανίδη έπιασε αρκετούς, αν όχι όλους, στον ύπνο. Ξαφνικά στο επίσημο site της Ένωσης αναρτήθηκε μία ανακοίνωση. Έκθεσε το πρωί, γύρω στις 12 περίπου. Στην οποία ο Δημήτρης Μελισσανίδης ανακοίνωνε την αλλαγή σκητάλης στην ιδιοκτησία της ΑΕΚ. Και πριν περάσουμε. Και μάλιστα με fast track διαδικασίες, στις 4 το μεσημέρι έγινε και η επίσημη παρουσίαση. Βέβαια, από πλευρά ΑΕΚ και θα υπάρξει νεότερη. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι θα έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι τις επόμενες ημέρες
για το πλάνο του νέου για ιδιοκτήτη. Για το πλάνο, αποκλειστικά με τον νέο ιδιοκτήτη. Βέβαια, μόνο άγνωστος δεν ήταν στη ΠΑΕΑ ο συγκεκριμένος, καθώς έχει στην κατοχή του και μία σουίτα στο γήπεδο της Παπαρίνα. Ενώ και, και σε ανύποπτη στιγμή στην κατάκτηση, στη Φιέστα για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος από την. Ήταν μαζί στα Μπουζούκια, μάλλον. Ήταν μαζί στο Μπλέντι και κάθισε δίπλα-δίπλα στον Δημήτρη Μελισσανίδη. Βέβαια, αν κάτι κρατάω από αυτή την χθεσινή ουσιαστικά αλλαγή σκυτάλης, είναι ότι ο Μεν Δημήτρης Μελισσανίδης υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί να βοηθήσει στον νέο έργο τον Μάριο Ηλιόπουλο. Προφανώς. Από την άλλη, είπε και κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουν όλοι οι αέξιδες. Ποιο είναι αυτό? Ότι η ΑΕΚ θα συνεχίζει να υπάρχει όπως είναι. Η ΑΕΚ συνεχίζει το πλάνο αυτό που ξεκίνησε με, με το νέο γήπεδο, με το προπονητήριο και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, συν τα μουσεία. Σίγουρα και είναι μάλιστα και μία. Και αναφέρθηκε και στο κομμάτι του ερασιτέχνη. Ναι, και ο Δημήτρης Μελισσανίδης αναφέρθηκε σε αυτό ακριβώς, το ότι πρώτον και να δοθεί πάλι έμφαση από την ΑΕΚ στις ακαδημίες της, οι οποίες έχουν πέσει λίγο στο. Έχει πέσει το επίπεδό τους τα τελευταία χρόνια. Σε επιτυχίες, σε μικρές ηλικίες κλπ. Και φυσικά στην ανάδειξη. Στην ανάδειξη νέων παικτών. Νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια πρέπει να βγει ένας παίκτης στην ΑΕΚ που να έχει κάνει το άλμα στην. Ένα-δύο παίκτες από την πρώτη ομάδα. Νομίζω ο Γαλανόπουλος που είχε από. Ναι, και τώρα πάει να γίνει το ίδιο με τον Ζήμι, ο οποίος θεωρείται το νέο big thing του. Και δεύτερον, ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε αναφέρει και ότι ανέφερε στη χθεσινή παρουσίαση ότι έχει και τη δέσμευση του Μάριου Ηλιόπουλου ότι θα ολοκληρώσει τις εργασίες, τις εγκαταστάσεις για το προπονητικό κέντρο και τις ακαδημίες. Ακριβώς. Κάτι πολύ σημαντικό για την οικογένεια. Το οποίο είναι και, και το τόνισε και μάλιστα για δύο φορές. Ότι έχω τη δέσμευσή του. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτό. Ειδικά η ερασιτεχνική ΑΕΚ που λαμβάνει χρήματα από την ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι, είναι κεφαλαιόδες όπως και για όλες τις ερασιτεχνικές ομάδες, για τα ερασιτεχνικά τμήματα μάλλον των μεγάλων. Είναι ο μεγαλύτερος αιμοδότης. Ίσως είναι και ο μεγαλύτερος αιμοδότης. Πάντως εγώ κρατάω. Όταν πάει καλά η πρώτη ομάδα, αποφελούνται και οι πάντες. Εγώ κρατάω πάντως και μία δήλωση που είχε κάνει σε μία εκδήλωση ναυτιλιακού χαρακτήρα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Κάποιος τον προσέγγισε και του λέει γιατί δεν ασχολείσαι με τα κοινά του εθνικού. Και γύρισε και είπε ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ γενικά με το ποδόσφαιρο, μέχρι που ήρθε η πρόταση της ΑΕΚ. Και λέει μια ζωή μου να ΑΕΚ, δεν μπορώ να το κρύψω κτλ. Αυτά αλλάζουν. Να πούμε ότι το ποσό που δόθηκε ως fast track διαδικασία είναι 90 εκατομμύρια, παρότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε βάλει άνω των 120 εκατομμυρίων σε αυτά τα χρόνια που βρισκόταν στο προεδρικό τόπο και φυσικά ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών του η κατασκευή της ο Παπαρίνα. Ένα πράγμα που είχε υποσχεθεί στον κόσμο από την πρώτη στιγμή που επανήλθε. Προφανώς και για όλες τις ομάδες το ιδιόκτητο και το δικό τους γήπεδο. Τέλος πάντων, είναι κάτι που μένει για πάντα. Μένει για πάντα και είναι η βάση για τις οποιασδήποτε επιτυχίες. Χωρίς ιδιόκτητο γήπεδο, χωρίς δικό σου γήπεδο, χωρίς αυτό που λέμε έδρα, πιστεύω ότι οι ομάδες, και μιλώντας βέβαια για τις ομάδες του τόπου επίπεδου, αργά ή γρήγορα, χωρίς αυτό δεν θα έχουν επιτυχίες. Πάμε τώρα και στην πλευρά του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει επαναπαυθεί, θα λέγαμε, στο γεγονός ότι θα ξεκινήσει τις νέες του υποχρεώσεις στα μέσα Σεπτέμβρη στο League Stage. Στις ευρωπαϊκές. Ναι. Από και πέρα κοιτάει κάποιες. Έχει το χρόνο πλέον ο Ολυμπιακός να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με τον Γκάρμο και την ομάδα του Σπόρτο για να δουν το τι μελιγενέστε. Για να πάρει το 50% των δικαιωμάτων του. Για να ρίξει δηλαδή το ποσό της. Της ρήτρας που είναι στα 17-18 εκατομμύρια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει χρόνο. Έχει χρόνο να. Εγώ πιστεύω ότι έχει όλα. Και το χρόνο και το χρήμα και τη διάθεση. Βέβαια, και ο Ολυμπιακός είναι επίσης πάλι σε μια κατάσταση που έχει αρκετούς παίκτες είτε δανεικούς είτε
υπαγορίστηκαν σε άλλες ομάδες. Ή ακόμα και υποπαραχώρηση. Ναι, έχει αρκετά συμβόλαια τα οποία πρέπει να δει και να εξετάσει. Τι άλλο, τον Παναθηναϊκό σήμερα. Παναθηναϊκό σήμερα παρουσίασε τον νέο του προπονητή. Τον Diego Alonso, ο οποίος εχθές υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Ναι, σε μια εκδήλωση που έγινε στο Νομισματικό Μουσείο στο κέντρο. Ακριβώς και παραβρεθήκαμε. Εκεί μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και κάποιες ερωτήσεις προς τον Μπουργουάνο τεχνικό. Ο οποίος λίγο πολύ τι μας είπε. Ότι ο Παναθηναϊκός, αυτός που θέλει, μάλλον αυτό που θέλει για τον Παναθηναϊκό, είναι να χτίσει μια ομάδα που να δείχνει εμπιστοσύνη προς τον κόσμο του. Και είναι... Δεν λέει μεγάλα λόγια. Και είναι δύσκολο το έργο που αναλαμβάνει. Και φυσικά. Και μου έκανε εντύπωση που επανέλαβε σε κάποιες περιπτώσεις ένταση. Αποφασιστικότητα. Πίεση ψηλά. Ναι. Πίεση ψηλά, ένταση και βερτιγαλιδά που έλεγε εδώ και κάθε το ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Και κάθε το ποδόσφαιρο. Και όπως το είπε ένας συνάδελφος, καθετικότητα. Το μετέφρασε ο Μιγγέλ Καπουάνο, το μετέφρασε. Καθετικότητα. Καθετότητα. Καθετότητα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται μια πίστοση χρόνου ο Diego Alonso. Σίγουρα, όπως και κάθε προπονητής. Και το αναφέρω αυτό γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μάθει να απαιτούμε από την πρώτη μέρα να βάλει μπροστά τους στόχους και να τους επιτύχει. Νομίζω ότι και ο Μουρίνιο να έρχονταν, θα τον βγάζαμε άχρηστο. Σίγουρα. Όχι σε όλο Παναθηναϊκό, στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Για τίποτα ομάδα, ναι. Το θέμα είναι ότι όντως χρειάζεται πίστοση χρόνου ο προπονητής και ο κάθε προπονητής, οποιαδήποτε ομάδα. Να δούμε. Και είναι κακό να το συγκρίνουμε με τις προηγούμενες δουλειές που είχε. Δηλαδή το τι έκανε στη Σεβίλη, το τι έκανε στην Εθνική Ουρουγουάη, δεν μας απασχολεί. Σίγουρα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως και μια απάντηση που έδωσε ο Ουρουγουανός, απρόσεξε σε συνάδελφο, που γυρνάει και του λέει: αν είχατε να διαλέξετε σε σχέση με δύο ομάδες της πατρίδας σας, την Πενιαρόλ και την Ασονάλ, πού θα κατατάσσετε τον Παναθηναϊκό. Λέει: ο Παναθηναϊκός είναι Παναθηναϊκός, αυτές είναι αυτές. Όπως λέει και η Τζοκόντα, η Μοναλίζα είναι μόνο μία. Είναι δύσκολο να κάνει το παραλληλισμό. Τώρα από εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ υπάρχει ηρεμία για αυτό, ναι, το διάστημα. Χτίζεται σιγά σιγά ο σχεδιασμός του Ρασβάν Τσέσκου, ναι, ενώπιση και της πρώτης προπόνησης. Στον ΠΑΟΚ η είδηση των προηγούμενων ημερών είναι η απόρριψη της πρότασης της Ζάλτσμπουργκ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τον οποίο ουσιαστικά πείσανε κάποιοι άνθρωποι της ΠΑΟΚ να παραμείνει στα εξωτερικά. Είναι προσωπική επιλογή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, ο παίκτης θα παραμείνει στον δικέφαλο. Τώρα αυτό είναι κάτι κακό. Εντάξει, όπως το κάνει κανείς. Εγώ θεωρώ ότι, αν δεν κάνω λάθος, είναι 19. Είναι όχι, ο Κωνσταντέλιας νομίζω είναι 20 στα 21 τώρα. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Είναι 20 στα 21. Θεωρώ ότι είναι δίκο από μαχαίρι. Θα μπορούσε να φύγει τώρα, ώστε να προλάβει να κάνει 2-3 χρόνια στη νέα του ομάδα και να πάρει περισσότερες παραστάσεις κτλ. Από την άλλη, μπορεί στον ΠΑΟΚ να ποντάρουν σε μια πολύ καλή πορεία στο Champions League. Ναι, γιατί έχει ευνοϊκό έργο. Αν τυχόν περάσει του ομίλου, τις προβληματικές φάσεις του ΠΑΟΚ. Στο group stage του νέου Champions League με τις 36 ομάδες, ίσως να προσδοκούν σε αυτό στον ΠΑΟΚ. Φυσικά, ίσως να πριτάνευσε και η σκέψη, η λογική ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής, άρα πρέπει να κρατήσουμε δυνατό το ρόστερ, να κρατήσει ο ΠΑΟΚ δυνατό το ρόστερ. Ναι, γιατί αν αρχίσουμε και δίνουμε μια τον Κουλιεράκη, μια τον Κωνσταντέλια και μια τον οποιονδήποτε. Να κρατήσει τους καλύτερους του παίκτες, οπότε και φυσικά σε μια ενδεχόμενη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League, τους ομίλους, στον όμιλο μάλλον του Champions League, οπότε ο Κωνσταντέλιας έμεινε στον ΠΑΟΚ τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο φετινός ΠΑΟΚ χρειάζεται και επιπλέον παίκτες από τη στιγμή που θα παίξει, όπως όλα δείχνουν, μέχρι τέλους σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σίγουρα, ναι, γιατί μπορεί να βρεθεί πέντε επί τα αν ο Μιγέννητο δεν προκριθεί στο group stage του Champions League. Θα έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το league stage σε κάποια από τις δύο υπόλοιπες διοργανώσεις. Και απ' την άλλη, επειδή φέτος προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα δυνατό και το ελληνικό πρωτάθλημα,
Γιατί μία πρόταση που ξεχάσαμε να πούμε του Μάκη Γκαγκάτσι είναι, είναι να γίνουν τα play-off. Είναι play-off τριών ταχυτήτων για τις τέσσερις πρώτες θέσεις, για το 5-8 και κατόπιν για το 9-14. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι και θα υπάρχει κίνητρο σε όλες τις ομάδες. Και φέτος μην ξεχνάς ότι το πρωτάθλημα θα δώσει 5 θέσεις στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι και το υπογκρουπ του 5-8. Μα το 5-8 θα είναι 100% για να βγάλει εισιτήριο ευρωπαϊκό. Για να βγάλει εισιτήριο ευρωπαϊκό, πρέπει μια ομάδα από το 5-8 πάρει το κύπελλο. Που σπανίως το βλέπουμε και πάλι στο ελληνικό χώρο. Θα δούμε. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε τη στροφή μας στο μπάσκετ. Μπάσκετ, όπως είδαμε προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, είμαστε πλέον στην φάση των τελικών του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League. Μια σειρά των τελικών στα τρία πρώτα παιχνίδια που βρίσκει τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-1 νίκες. Οπότε μιλάμε για το πιο καθοριστικό παιχνίδι το αυριανό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά μπροστά στο κοινό του και να πάρει το πρωτάθλημα. Ιδάλλως να έχει άλλη μια ευκαιρία στην περίπτωση ισοφάρισης στο μάτι Παρασκευή. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός πάρει πίσω το πλεονέκτημα έδρας, θα μεταφέρει τη σειρά την Παρασκευή ξανά στο ΟΑΚΑ για το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι. Πάντως, αυτή η σειρά μου έχει βγάλει αφενός ότι δεν έχουμε δει ωραίο μπάσκετ. Δεν θα το έλεγα. Αφετέρου, θα έλεγα ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι διαιτητές. Χρήστο, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη διαιτησία για το θέμα του θεάματος και του ωραίου μπάσκετ. Βλέπουμε ότι και οι τρεις τελικοί έχουν κριθεί σε ψηλά σκορ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι η ευκαιρία του μπάσκετ. Το θέμα είναι καλό, γιατί είναι και η ποιότητα των ομάδων είναι πολύ υψηλή. Ναι, όταν όμως ξεκινάει ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και βλέπεις πρώτο δεκάλεπτο ούτε καν 30 πόντους, δεν το λες και δεκάλεπτο. Σου θυμίζω, πρώτος τελικός 84-89 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Άλλο καταλήγει. Δεύτερος τελικός. Γιατί από κάποιο σημείο και μετά. Δεύτερος τελικός 92. Κοίταξε, έχουν υπάρξει και χρονιές που είχαμε 68-62 και 71-54. Και να σου θυμίσω το παιχνίδι 42-40 στο κύπελλο στο Πόρτινγκ. Εντάξει, πάμε 30 χρόνια εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι ικανοποιημένο από το θέμα των τελικών. Εσύ με έχει άλλη άποψη, εντάξει. Έχουμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούμε να το εξαλείψουμε, αλλά νομίζω ότι είναι οι αρνητικοί πρωταγωνιστές. Γιατί κάθε φορά κάποια εκ των δύο ομάδων θα έχει παράπονα. Το θέμα με τις αυτές τις δύο ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, είναι εξ ορισμού το ότι αυτός που θα χάσει θα έχει πάντα παράπονα για τη διαιτησία. Είτε για τα φάουλ, είτε για τα σφυρίγματα, είτε για τις βολές, είτε θα υπάρχει πάντα αυτή η ατέρμονη... Ξέρεις όμως τι δεν μ' αρέσει, να βγαίνει ο κομισάριος του παιχνιδιού και να λέει για παράδειγμα για μια φάση την οποία την είδε όλη η Ελλάδα, το συζήτησε όλη η Ελλάδα και να λέει ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα, δεν επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Φυσικά. Τώρα ποιον επηρέασε και ποιον όχι, το είδαμε, το διαβάσαμε, το ακούσαμε, το παρακολουθήσαμε. Δεν ξέρω, πάντως θεωρώ ότι αύριο θα γίνει ένα μάτς το οποίο και για τους δύο είναι το πιο κρίσιμο. Εξηγήσαμε τους λόγους. Τώρα, ποιος θα είναι ο νικητής, θα το δούμε αύριο μετά τις 9 και 4 που θα έχει ζωντανή κάλυψη από το τρίτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Στο τέλος να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ και όχι για τα έξω... Και είναι και κάτι πρωτοποριακό φέτος, γιατί αφενός είχαμε το top 6, τον ενδιάμεσο κύκλο για το ουσιαστικά εμπορικό κομμάτι. Δεν άλλαξε κάτι στις θέσεις των ομάδων. Ναι, και αν η σειρά εξαντληθεί, ή μάλλον όχι, ας το πούμε ότι... Απλά τώρα έχουμε κολλητά ανά δύο μέρες παιχνίδι. Ναι, και λόγω του προολυμπιακού τουρνουά θα γίνει στο ΣΕΦ από 2-7 Ιουλίου. Απλά το χθεσινό ήταν το 80ο παιχνίδι για τις δύο ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Κάλιστα είμαστε ομάδα NBA. Ναι, δηλαδή και αν η σειρά εξαντληθεί και πάει σε πέμπτο παιχνίδι, αυτό θα δηλαδή μετά παιχνίδι. Όσο είναι η κανονική περίοδο στο NBA. Μήπως τελικά έχουμε γίνει βαλκανικό NBA. Οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά για τους παίκτες, για τις ομάδες. Είναι
Θα έλεγα σε σημείο εξαντλητικό. Το καλεντάρι είναι εξαντλητικό. Το καλεντάρι είναι εξαντλητικό. Γιατί φαντάσου ότι αν τυχόν περάσει, προκριθεί η εθνική μας ομάδα στην Ολυμπιάδα του Παρισιού, πολλοί παίκτες εκ των οποίων παίζουν και στις μεγάλες ομάδες. Θα φτάσουν τα 90 παιχνίδια. Ακριβώς. Και η περίοδος που ακολουθεί μετά, με προετοιμασία των συλλόγων τους και τα παιχνίδια που έρχονται όλη τη σεζόν, θα μιλάμε για ρομπότ πλέον, δεν θα μιλάμε για αθλητές. Φυσικά. Σκέψου δηλαδή σε ένα ημερολογιακό έτος να έχουν παίξει 120 παιχνίδια αυτοί παίκτες. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και ίσως θα έπρεπε να δούμε πάλι το καλεντάρι. Και παρότι έγινε μια, θα λέγαμε, υποχώρηση της EuroLeague Basketball με τη FIBA όσον αφορά το καλεντάρι των εθνικών ομάδων να κάνει κράτη και να πει ότι δεν θα βάζετε παράθυρα όταν παίζουμε εμείς. Δεν θα βάζετε αντίστοιχα. Δεν θα βάζετε EuroLeague όταν είναι τα παράθυρα. Ναι, με διπλές αγωνιστικές κτλ. Το οποίο εν μέρει έχει βγει. Και πάλι όμως είναι πολλά. Γιατί αν βάλουμε υπόψη και τις πολυδιοργανώσεις, τα κύπελα των χωρών, ακόμα και τα παιχνίδια τύπου All Star Game ή Super Cup τώρα που είναι νέα στη χώρα μας, νομίζω ότι πλέον ο αθλητής δεν θα απέχει, δεν θέλει να συμμετέχει. Είναι αυτό που λες ακριβώς. Να πούμε και στο NBA ότι η σειρά των τελικών είναι Boston Celtics, Dallas Mavericks 2-0 προηγούνται οι Bostonέζοι. Και μάλιστα η σειρά τώρα μεταφέρεται στον Dallas. Στον Dallas για τα δύο επόμενα παιχνίδια. Κάτι που έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, μιας και ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας εκ των υποψηφίων αντιπάλων της εθνικής μας ομάδας στο προολυμπιακό τουρνουά με τη Σλοβενία. Τον Ντόντσιτς θα έχουμε ξαναπεί ότι την προηγούμενη μέρα να ολοκληρωθούν οι τελικοί. Αυτό το λέμε μεταξύ μας. Γιατί... Όχι, θα είναι. Ναι, γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ότι έχει γούστο να είναι τραυματίας ο Ντόντσιτς και τι θα γίνει στη Σλοβενία. Και μας λένε ότι... Αν ο παίκτης είναι καλά, θα... Εδώ τον βλέπεις ότι χθες με μισό γόνατο έπαιξε. Έβαλε 35 πόντους και μετά ήταν σαν να μην τραυματίστηκε. Αν ο παίκτης είναι καλά, θα είναι, εγώ πιστεύω, θα είναι σίγουρα στην αποστολή των Σλοβένων. Κοίτα, εγώ είμαι της άποψης ότι... Το προηγούμενο βράδυ να τελειώσουν οι τελικοί του NBA, το λέω χαρτολόγοντας. Εγώ γενικότερα... Θα είναι στο σεφ και θα παίζει. Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να υπάρχουν απουσίες. Θέλω να αντιμετωπίζω είτε ως συλλογικά είτε ως εθνικά ομάδες οι οποίες να είναι πλήρες. Και όπως έχει πει, σε κάποια παλιότερη περίπτωση ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, για να γίνεις καλύτερος πρέπει να κερδίσεις τους καλύτερους. Εννοείται αυτό. Αυτό είναι νόμος. Για να γίνεις ο καλύτερος πρέπει να νικήσεις τους καλύτερους. Οπότε αυτό ισχύει και θα ισχύει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα μία στροφή από το μπάσκετ και να πάμε στο στίβο που ξεκινήσαμε να λέμε για τα μετάλλια των Ελλήνων αθλητών. Έχουμε σήμερα τελικό της Ελίνα Τζέγκο, νομίζω σήμερα είναι ή αύριο. Σήμερα είναι, δεν το θυμάμαι. Θα σου πω τώρα, γιατί έχουμε και την συμμετοχή του Εμμανουήλ Καναλή στο Ντικοντό. Έχουμε και τελικό των 10.000 μέτρων με δύο αθλήτριες, τη Λαβασά και την Μαρινάκου. Λοιπόν, να κάνουμε μία επαφή να δούμε μήπως έχουμε κανένα νεότερο, σχετικά με τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα. Σήμερα είναι ο τελικός του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος είναι έτοιμος στον πρώτο τελικό να διεκδικήσει και το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Θυμόμαστε όλοι στην αντίστοιχη διοργάνωση του 22 στο Μόνακο είχε φτάσει κοντά, αλλά έμεινε στο τέλος με τη γλυκό πικρή γεύση. Και σήμερα είναι και ο τελικός, όπως είπαμε, της Ελλήνας Τζέγκου στον αγωνισμό. Είχαμε τον αποκλεισμό στην ομάδα 4x100 ανδρών αλλά και γυναικών. Εκεί που προσπάθησε για την έκπληξη, θα λέγαμε, η εθνική μας ομάδα, δεν τα κατάφερε. Κόντρα σε ομάδες πολύ καλύτερες όπως της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, και υπολείπων χωρών. Είχαμε τον αποκλεισμό στο απόδειο του Γιάννη Κυριαζή, δεν μπόρεσε να το πει στο τελικό. Ακριβώς. Και στις 10.30 ώρα Ελλάδος είναι
ο τελικός των 10.000 μέτρων γυναικών με διπλή ελληνική παρουσία. Η Αναστασία Μαρινάκου και η Δάφνη Λαβασά θα είναι στον τελικό του επίπονου αγωνίσματος των 10 χιλιόμετρων και στις 10.30 πάλι, με διαφορά μάλλον 10.35, είναι ο τελικός, όπως είπαμε, της Ελλήνας Τζέμπο στο Ακόντι. Αύριο τελικά είναι ο τελικός του Καραλή. Του... Όπου αύριο, εμείς της άλλης, έχουμε σε 9 και 12 το Μάριο Αναγνώστου στα 10 χιλιόμετρα. Επίσης, θα αγωνιστούν μαζί του ο Νίκος Σταμούλης και ο Κώστας Σταμούλης. Θα είναι ουσιαστικά και οι αθλητές οι οποίοι θα κλείσουν αυτή την αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Ρώμης. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάποιες άλλες ειδησούλες πρωτού περάσουμε στο ΣΑΝ σήμερα. Ειδήσεις οι οποίες έρχονται από το τένις. Τένις το οποίο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα στο Ρολάν Γκαρός. Έπεσε πάνω στον κακό του δαίμονα τον Κάρλος Αλκαράθ, κάνοντας για έκτη φορά σε εισάρτημα μάτς που έχουν τεθεί αντιμέτωποι. Και ο Κάρλος Αλκαράθ μετέπειτα είδαμε ότι κατέκτησε για το, και το βαρύτιμο τρόπο, νικώντας στον τελικό τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, τον Γερμανό, με 3-2. Και μου αρέσει η δήλωση που έκανε ο Ισπανός. Σε ένα επίπονο τελικό. Ότι λέει, συνήθιζα να βλέπω τον Ρολάν Γκαρός στην τηλεόραση και τώρα βλέπω το τρόπαιο. Ναι, φυσικά και είναι, νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι ο νεότερος που έχει στην κατοχή του τρία από τα τέσσερα Grand Slam. Λοιπόν, να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Το βόλεϊ, για παράδειγμα, βλέπουμε τελευταία τις ομάδες λίγο πολύ να ενισχύουν τα ρόστερ τους. Mm-hmm. Με τον κάτοχο του Λίκα Παναϊκό να ανανεώνει συνεργασία με τον Γρηγόρη Κοντοστάδη, τον λίμπερο της ομάδας, αλλά και τον Σταύρο Κασαμπαλή, που αποτέλεσε ουσιαστικά προς το τέλος σεζόν τον βασικό του πασαδόρο. Μετά τον τραυματισμό του Ιερεκουέλου. Και πάμε να δούμε την αγαπημένη στήλη της εκπομπής, το σαν σήμερα, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε λοιπόν 11 Ιουνίου σήμερα και έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα. Εμείς έχουμε επιλέξει τα καλύτερα. Και πάμε πρώτα από το 1955, εκεί όπου 83 θεατές βρίσκουν τραγικό θάνατο και άλλοι 100 τραυματίζονται στο Grand Prix του Λεμάν στη Γαλλία, όταν οι Mercedes του Pierre Lavé, μετά από σύγκρουση με την Austin Healey του Lance McLean, και με ταχύτητα 150 χιλιόμετρων την ώρα, βγαίνει εκτός πίστας και πέφτει επάνω του στη μεγαλύτερη τραγωδία που σημειώνεται σε αγώνα αυτοκινήτων. Νικητής του αγώνα για την ιστορία να γυρίζεται ο Mike Hawthorn με Jaguar και μέση ωραία ταχύτητα 107,9 χιλιόμετρων. Το 1970 ο Jack Charlton, ο αδελφός του Bobby, αγωνίζεται για 35η και τελευταία φορά με την εθνική ομάδα της Αγγλίας στον αγώνα εναντίον της Τσεχοσλοβακίας στον παγκόσμιο κύπελλο του Μεξικού. Λίγους μήνες μετά, τον Οκτώβριο, θα εμφανιστεί στην τηλεόραση όπου θα απολογίσει ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του σαν παίκτης της Λιτς, σαν αγαπημένος σου επίσης ο Μάρος, ακριβώς, τηρούσε ένα μικρό μαύρο βιβλίο με ονόματα παιχτών που σκόπευε να χτυπήσει σε αγώνες σε μια απόπειρα εκδίκησης σαν ανταπόδοση δικών τους ενεργειών και μάλιστα σε μια προσπάθεια να αποφύγει την τιμωρία από την Ομοσπονδία θα ισχυριστεί ότι τέτοιο βιβλίο δεν υπήρξε ποτέ και θα σταματήσει το ποδόσφαιρο στην ηλικία 38 ετών του 1973 εξαιτίας ενός τραυματισμού. Θα σε πάω στο 1989 όπου ο 17χρονος Michael Chang γίνεται ο πρώτος Αμερικανός ταινίστας που κερδίζει το Roland Garros μετά από 34 χρόνια και ένα χρόνο αργότερα η Μόνικα Σέλε σε ηλικία 16 ετών γίνεται η νεότερη νικήτρια του γαλλικού Open Roland Garros. Πάμε και στον το 2014, ο πρώην καλαθοσφαιριστής και μετέπειτα προπονητής Κώστας Μουρούζης πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών. Μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο, ο αθλητής αγωνίστηκε στον Τρίτονα από το 1948 έως το 1955 και σε ηλικία 17 ετών στην Εθνική Ελλάδα με την οποία είχε 24 συμμετοχές και 242 πόντους. Η πρώτη της συμμετοχή με την Εθνική καταγράφεται στις 24 Ιουλίου 1955 στους μεσογειακούς αγώνες και την ανάκριση Ελλάδα-Ιταλία.
σημειώνοντας ο ίδιος 6 πόντους. Από το 1955 και για 5 σεζόν μετακόμισε στην Ιταλία και την Τζίρο Μπολόνια, με την οποία μάλιστα αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος το 1956. Ήταν από τους πρώτους που έπαιξαν στο εξωτερικό. Πριν ακόμα θεσπιστεί ο νόμος Μποσμάν. Στην αγαπημένη τότε Ιταλία, δηλαδή ήταν η Ιταλία, ήταν πρακτικά ο μοναδικός προορισμός όσων έκαναν το άλμα σε εκείνες τις πρώιμες εποχές του ελληνικού μπάσκετ. Το 1959 επέστρεψε στον Τρίτονα ως παίκτης προπονητής, ενώ ένας τραυματισμός τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει την ενεργό δράση το 1962. Ως προπονητής ξεκίνησε από τον Τρίτονα, παρέμεινε 4 χρόνια μέχρι το 1966 και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό. Η Αλεπού των Πάγκων έμεινε στον Τριφύλλα από το 1966 ως το 1974. Στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός κατέκτησε 6 πρωταθλήματα το 67, 69, 71, 72, 73 και 74. Έφτασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων το 69 και 2 φορές στα ημιτελικά του πρωταθλητριών το 72 και το 73. Η πορεία του συνεχίστηκε στην Εθνική Ανδρών το 73-74, όπου σε 40 αγώνες είχε 22 νίκες και 18 ήττες. Την ΑΕΚ την επόμενη σεζόν 75-76, όπου κατέκτησε ένα κύπελλο Ελλάδας, και τον Ολυμπιακό την τετραετία 76-80, όπου στην πρώτη του χρονιά οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ την επόμενη κατέκτησε τον Double και τον έφτασε στις 6 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Από τους πλέον σημαντικότερους προπονητές. Και τέλος, θα σε πάω το 2023, όπου ο 36χρονος Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς επικρατεί με 3-0 σετ του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ, κατακτά το Ρολάν Γκαρός για τρίτη φορά στην καριέρα του και γράφει ιστορία, φτάνοντας στους 23 τίτλους σε Grand Slam, ξεπερνώντας τον Ράφα Ναδάλ που έχει 22. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Από τον Γιάννη Γιαννούλα και τον Χρήστο Γεωργίου, σας ευχόμαστε να έχετε καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.